Προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση παρασκευής μυζήθρας. Βάλαμε στο καζάνι, η κυρία Αγγελική δηλαδή έβαλε στο καζάνι γάλα, το οποίο έχει αρμέξει από τα εγωπρόβατα που διατηρούν στο χωριό, και το γάρο. Ο γάρος είναι το υγρό το οποίο βγαίνει από το στράγγισμα του τυριού. Εδώ είναι που καθαρίζει να καθαρίσει καλά. Εντάξει. Στρωμάτω το λένε σένα. Τούλα. Εδώ έχει καθαρίσει η μυζήθρα και αυτή ολόφρισκη. Ολόφρισκη, ποιοτικά φτιαγμένη, με μεράκι από την κυρία Αγγελική. Έτσι όπως την παρακολουθούσα, ζούσε την όλη διαδικασία παρασκευής των προϊόντων και του τυριού και της μυζήθρας. Απολαύστε ποιοτική μυζήθρα από τα χεράκια της κυρίας Αγγελικής. Τώρα η κυρία Αγγελική έχει βάλει το ύφασμα αυτό που είναι τσαντίλα. Ναι. Τη τσαντίλα μέσα σε μία λεκάνη. Η τσαντίλα βοηθάει τη μυζήθρα να στραγγίσει από τα υγρά που έχουν μείνει. Σουρώνεις δηλαδή. Βλέπεις πως έχει καθαρίσει. Από κάτω είναι ο τυρόγαλος. Και πάνω είναι το γάλα. Και πάνω είναι η μυζήθρα. Ναι. Όλο αυτό το καζάνι δηλαδή θα βγάλει πόσες μυζήθρες? Μία βγει. Τόση ώρα για να βγάλεις μία μόνο μυζήθρα? Πολύ δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα. Θέλει ώρες ατέλειωτες να ασχολείσαι με αυτά. Πρώτα που είχα, μη σου πω που ήταν 10 χρόνια. Και πως τους βρίσκους έδειξαν, κάναμε την ημέρα, πηδέψαμε. Βάζαμε μόνο το καζάνι. Δυο φορές, όχι μία φορά. Επειδή είχατε πολύ γάλα. Είχαμε πάρα πολύ γάλα. Γι' αυτό. Ενώ τώρα βάζεις ένα καζάνι. Ναι. Γιατί το γάλα είναι τόσο όσο για να γίνει μία μυζήθρα. Κυρία Αγγελική, έτσι δεν είναι? Ναι. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Καλά, θα φάω κι εγώ τέτοια μυζήθρα. Πάρα πολύ ωραία. Και κυρία Αγγελική, μόλις το βγάλουμε τη μυζήθρα, ο τυρόγαλος τι θα γίνει? Το πετάω. Α, το πετάτε μετά. Δεν χρειάζεται. Εγώ μπορώ να πιω ένα ποτήρι τέτοιο για πρωινό τώρα. Παλιά, που είχε πείνα, πίνε τον, πίνε τον τυρόγαλο. Γιατί να μην πιω τώρα? Αυτά
είναι προϊόντα υγιεινά. Ναι, είναι. Και αυτά είναι που μπορείς να κάνεις την υγιεινή διατροφή με αυτά τα προϊόντα. Βέβαια. Παλιά τον επέρανε κόσμο, γιατί πνώσανε, πνώνε. Τώρα να πιούνε τη ρόγα, τέτοιον. Εγώ θα πιω. Ένα ποτήρι θα πιω. Και στο τέλος βλέπουμε τη μυζήθρα. Που βρίσκεται στη φάση στεγνώματος, στραγγίσματος. Εδώ η μυζήθρα στραγγίζει, ξεραίνεται και διοχετεύεται στην αγορά. Μακαρόνια με κιμά, μετρημένη μυζήθρα επάνω, είναι από την Αλόνισο και ειδικά από την κυρία Αγγελική είναι ό,τι καλύτερο, μεσογειακή υγιεινή διατροφή. Παστίτσο με τριμμένη μυζήθρα, ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αγγελική που μας δείξατε πώς παρασκευάζεται το τυρί και η μυζήθρα. Εύχομαι καλή χρονιά και καλή σοδειά να έχετε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Thank you.